στον εκκλασιαστικό τραγούδι συναντάτε η σύνδεση του τοπονίμου με το προστάτη Άγιο του τόπου καταγωγής. Με τραγούδια αυτά, οι μικρασιάτες ταξιδεύουν νοητά στους τόπους καταγωγής τους και αποθείουν φόρο τιμής στις καμένες πατρίδες, οι οποίες όμως γίνονται ιερός τόπος προσκυνήματος. Στο τραγούδι «Έχει γεια Παναγιά» εκφράζεται η υπέρτατη αγάπη προς το πρόσωπο της Παναγίας. Το μικρασιατικό τραγούδι αναδεικνύει και τις ειδικές αξίες των μικρασιατών. Ενδεικτικά αναφέρω τραγούδι «Τις εμέλειες έναμε», όπου ο στίχος αναφέρει χαρακτηριστικά. «Απ' τον τόπο που είμαι εγώ, ξέρουν να αγαπούν, ξέρουν το καημό να κρύβουν, ξέρουν να γλιτούν». Στο τραγούδι «Κουρνοβαλιά», εκτός από την αναφορά στη φυσική ομορφιά του προαστίου της Μήμης, γίνεται λόγος για την ομορφιά των κοριτσιών και έλεγαν μάλιστα ότι στο Κουρνόβα δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τα κορίτσια από τα άνθη. Στο βιβλίο «Ονείρατα της άκαυτης και της καμένης Σμύρνης» αναφέρεται ότι ο μουσικός Βαγγέλης Παπάζογλου είχε πει για το μικρασιατικό τραγούδι. «Ή γλεντούσαν εμείς, δεν μυρολογούσαμε. Δεν γλεντούσαν μόνο στους γάμους ή στις γιορτές. Κάθε βράδυ γλέντι γινόταν. Στο κέφι μας διαφέραμε σαν τη νύχτα με τη μέρα από την τόπο. Εδώ για να κερδίσουν έπρεπε κάτι να συμβεί. Για να κερδίσουν τις εκλογές, για να βγει να κερδίσει ο βουλευτής, ο δικός τους. Δηλαδή, όλο το γλέντι ξεκινούσε από τη χαρά που νιώθαν πως χάσαν οι άλλοι. Δεν γλεντούσαν γιατί θέλαν οι ίδιοι να τραγουδήσουν. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι η μικρασιατική καταστροφή είναι ίσως το τραγικότερο γεγονός του 20ου αιώνα. Μετά από 3.000 χρόνια, ο ελληνισμός εκριζώθηκε από την Πατρώα Εδάφη και άλλαξε την Ελλάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι φέτος τιμάμε τη μνήμη συμπλήρωσης 100 χρόνων από την πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα. Η γενοκτονία ξεκίνησε στις αρχές του 1914 με το μαζικό εκτοπισμό των Ελλήνων από την Ανατολική Θράκη και τη Δυτική Μικρά Ασία. Το 1917 η δεύτερη φάση της γενοκτονίας επικεντρώθηκε στον Εύξεινο Πόντο. Τιμάμε τη μνήμη των χριστιανών, των Ελλήνων της Ανατολής, δηλαδή των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης, μαζί με των Αρμενίων και των Ασσυρίων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λέμε ποτέ ξανά σε αυτές τις τυροδίες από όπου και προέρχονται. Ζητάμε δικαιοσύνη και διεθνή αναγνώριση. Αυτή είναι η δική μας ηθική ευθύνη. Και βεβαίως, με αφορμή τη συμπλήρωση των 45 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, θα ήθελα να εκφράσω την ανάγκη επίτευξης μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης για την Κύπρο με βάση τις αρχές και τα ψηφίσματα των ΗΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μιας λύσης που θα αποκαθιστά ηθικά τους πολίτες της Κύπρου και κληροδοτεί ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστώ.